Καλημέρα σας. Και σε λίγο, χρόνια πολλά. Και σε λίγο θα χρόνια έχουμε, πολλά. Σε λίγο, χρόνια πολλά. Και σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Φενέκο, τον ενάβαρχο, έτσι. Ναι. Πριν πάμε τώρα στα του κύριου Τζούμη, να πάμε να δούμε το μήνυμα του επισμηναγού της ομάδας ΖΕΒΣ, του Χριστόδουλου Γιακουμή, όταν βρισκόταν στους θέρες της Θεσσαλονίκης. Υπερασπίζοντας την πατρίδα μας, είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε τα ίδια. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον ελληνισμό απανταχού της γης. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Και χρόνια πολλά Ελλάδα, το είπε και ο στρατηγός. Χρόνια πολλά Ελλάδα, βέβαια. Μα πού βρισκόμαστε? Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τις φιέστες του Ερντογάν, τις ανακοινώσεις? Ναι, φαίνεται ότι η ρητορική αυτή, η ακραία ρητορική που έχει αναπτυχθεί από την πλευρά της Τουρκίας και συγκεκριμένα από τον Ερντογάν, τελευταία του αποδίδει λίγο δημοσκοπικά. Και αυτό είναι, ναι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανατραπεί πλήρως τα δεδομένα, είναι μια μονάδα μπροστά από τον Κιλιτζάρογλου. Αυτό βέβαια είναι ενθαρρυντικό, γιατί αν τυχόν ανατραπούν τελείως τα δεδομένα, μπορεί να μην προχωρήσει σε μια ακραία ενέργεια. Αλλά εάν δει ότι δεν αποδίδει, ενδεχομένως να περιμένουμε με ίσες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας μέχρι τις εκλογές, γιατί ο βασικός του στόχος είναι να παραμείνει στην εξουσία με κάθε τρόπο. Άρα τώρα και το αφήγημα της μεγάλης Τουρκίας, της νέας μεγάλης Τουρκίας, που θέλει να την κάνει μία από τις μεγαλύτερες 10 χώρες του κόσμου, είναι σε αυτό το πλαίσιο τώρα και της προεκλογικής εκστρατείας, έτσι? Όχι, αυτό κύριε Σιαδήμα το είχε ανακοινώσει από το 2016, αμέσως μετά το πραξικόπημα, και είχε θέσει και συγκεκριμένες ημερομηνίες για τον αιώνα της Τουρκίας. Η μία ήταν το 2023, που είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Και μάλλον. Η άλλη είναι το 2053, που είναι τα 600 χρόνια από την πτώση της πόλης. Και το 2071 είναι τα 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, που εισήρθαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι μέσα στη Μικρά Ασία. Εκεί λοιπόν είχε βάλει συγκεκριμένους στόχους και είχε πει ότι το 2023 θέλει η Τουρκία να είναι ένας ενεργειακός και γεωπολιτικός κόμβος μεγάλος, να είναι μια μεγάλη οικονομία. Για το 2053 έχει θέσει άλλους στόχους και για το 2071 έχει θέσει άλλους στόχους. Ο αιώνας της Τουρκίας είναι αυτό. Έχει σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ο Ερντογάν για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μάλιστα. Να πάμε τον ακούσουμε τον Ερντογάν. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Ερντογάν. Έχει δίκιο Ευλαμπία. Γιατί εδώ έκανε σαφή αναφορά και στο τζαμί, κύριε Τζούμη, που μετέτρεψε τζαμί, μάλλον την Αγία Σοφιά. Και μια και είπατε πριν και για τα 600 χρόνια από την πτώση της πόλης. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έκανε για τη Νέα Τουρκία. Kendisini hangi ideoloji, inanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin. Bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Γιατί χτυπάει καθόλου τώρα? Καθόλου τυχαία ημέρα, όχι, έτσι που επέλεξε να κάνει όλη αυτή και 28 εδώ σε εμάς, δικιά μας επέτειος. Το show. Γιατί κάνει αυτή την αναφορά τώρα, θρησκευτικό, κάνει επίκληση στο θρησκευτικό συνέστημα? Κοιτάξτε, ο Ισλαμισμός με τον εθνικισμό είναι δύο κυρίαρχα στοιχεία στην πολιτική του Ερντογάν. Από τη μία πλευρά θέλει να εμφανιστεί ως ηγέτης των απανταχού μουσουλμάνων, του σουνιτικού Ισλάμ δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά αυτό που ανέφερε τώρα πριν από λίγο, που μίλησε για επιρροή από ξένες δυνάμεις, θέλει να καταστήσει την Τουρκία, και το έχει πει ο ίδιος, μία ανεξάρτητη περιφερειακή υπερδύναμη. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτόν τον μεγαλοειδεατισμό που έχει και απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία κλπ. Ακόμη και ο στόχος του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γιατί έχει και τέτοιο στόχο, έχει σκοπό αυτό, να τον βάλει στο ίδιο τραπέζι με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Αυτό θέλει. Πάντως δεν θα ήταν τον σταματάει και κάτι, κύριε Τζούμη. Δηλαδή βλέπεις έναν Ερντογάν που κάνει ό,τι θέλει, που είναι και με τη Ρωσία, που απειλεί τους πάντες. Έχει πει ότι όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας επί της ουσίας, σε κάθε χώρα που μας απειλεί, εμείς θα απαντάμε ότι θα έρθουμε νύχτα. Και αυτό, ξέρετε, είναι επικίνδυνο, διότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει το αφήγημα ότι αν γίνει μια κρίση με την Τουρκία θα παρέμβει ο αμερικανικός παράγοντας.
και θα σταματήσει την κρίση. Θα είμαστε μόνοι μας, στρατηγέ, Ομιγέννητο, αν γίνει κάτι, ένα θερμό επεισόδιο, μια προβοκάτσια? Προφανώς και τις πρώτες ώρες ή τις πρώτες μέρες μόνοι μας θα είμαστε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία που έχουμε υπογράψει με τη Γαλλία, με τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Ναι. Όχι ότι θα έρθουν εδώ γαλλικά πλοία να βομβαρδίσουν τους Τούρκους ή να πολεμήσουν άλλοι αντίμον, αλλά θα παρέχουν διάφορες επιχειρησιακές δυνατότητες στον πληροφοριακό πόλεμο, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, δηλαδή σε πληροφορίες, σε τύφλος των τουρκικών ραντάρ, τέτοια πράγματα. Όχι όμως ότι θα έχει άμεση εμπλοκή η Γαλλία, και είναι πολύ σημαντική η συμφωνία που υπογράφτηκε. Τον Σόλτς πώς τον είδατε εδώ στην Ελλάδα? Εντάξει, 3 δισεκατομμύρια, αν τελικά ισχύει αυτό, μια χαρά τον είδα. Μια χαρά τον είδατε. Κοιτάξτε, η διπλωματία των εξοπλισμών είναι άλλο κομμάτι, η οποία όμως με την Γερμανία, παρά το γεγονός ότι έχει φανεί ότι υπάρχει μια στροφή το τελευταίο διάστημα, εν τούτης θα έπρεπε να μας το αποδείξει και στην πράξη. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Γερμανία πουλάει τα υποβρύχια τα TAF-214. Αν ήθελε δηλαδή να είχε μια ουσιαστική στήριξη στην Ελλάδα, θα έπρεπε να σταματήσει η πώληση αυτή και να μην παραδοθούν. Επειδή λέμε για Γερμανία, το γεγονός ότι εμείς θέλουμε τα τάγκ στον Εύρο αντί στα νησιά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αποστρατικοποίηση νησιών? Όχι. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αν θέλετε επιχειρησιακά να το δούμε, τα BNB-1 τα οποία αποσύρθηκαν από τα νησιά δεν ήταν και κάτι το εξαιρετικό. Απλώς είχαν πει τότε ότι όπως φεύγουν θα αντικατασταθούν. Αντικαταστάθηκαν από τα Μία 113. Μάλιστα. Τα τεθωρακισμένα οχήματα Μία 113, τα οποία τα πήραν από τον Εύρο. Τι βάλανε στον Εύρο? Βάλανε τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα Μία 117 που πήραμε από τους Αμερικάνους, τα οποία τα είδαμε και χθες στην παρέλαση. Και τώρα τα Μάρντερ θα πρέπει να τα πάνε ή στα νησιά ή στον Εύρο. Επιχειρησιακά αποφάσισαν να τα πάνε στον Εύρο. Αυτά γίνονται κατόπιν εισηγήσεων της στρατιωτικής ηγεσίας. Δεν κρύβονται τίποτα σενάρια πίσω από στρατικοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως αυτό έκανε έξαλλο τον κύριο Ερντογάν, και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά ο Γερμανός καγκελάριος μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν πήγε στην Τουρκία. Οπότε ήταν ένα μήνυμα και αυτό προς τον Τούρκο πρόεδρο. Όπου και να τα βάζαμε ο Ερντογάν θα γινόταν έξαλλος. Και για τα Μάρντερ που τα πήγαμε στη Θράκη, είπε γιατί τα πήγατε, λέει, σε μια περιοχή που υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι, έτσι τους χαρακτήρισε. Ούτε καν μουσουλμάνους, Τούρκους, ναι. Ναι, διότι τον ενοχλεί ότι πήγανε τα τεθωρακισμένα σε μια περιοχή που υπάρχει η μουσουλμανική μειονότητα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά τότε δεν τον ενδιαφέρει η συνθήκη της Λοζάνης που τη χαρακτηρίζει θρησκευτική και όχι εθνοτική τη μειονότητα και μιλάει για Τούρκους. Όπου και να τα πηγαίναμε, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να εξοπλίζεται η Ελλάδα. Και αυτό είναι το άλλο το ανησυχητικό στοιχείο που μπορεί να μας οδηγήσει σε κρίση. Από το 2026 το 2027 ανατρέπονται πλήρως οι ισορροπίες. Διότι πρέπει να πούμε ότι αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας έκανε και κάτι κακό. Καλό, συγγνώμη. Μας αφύπνισε. Μας αφύπνισε. Καλημέρα και στον κύριο Φενέκο. Προχωράμε σε αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τα καταφέραμε. Καλημέρα σας. Δεν μας έκανε τη χάρη τεχνολογία. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και υπονάβαρχος του πολεμικού ναυτικού, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ακούσατε τη συζήτηση τώρα αυτή που είχαμε? Βεβαίως, βεβαίως. Εσείς πώς το είδατε αυτό το σοου του Ερντογάν και τις δηλώσεις του την ημέρα της εθνικής μας επετείου? Καθόλου τυχαία ημερομηνία? Βεβαίως, καθόλου τυχαία. Και βέβαια 2 ώρες ομιλία. Και έθεσε, πιστεύω, και τους 3 άξονες στους οποίους στηρίζει την επεκτατική του αντίληψη. Και την έννοια των τουρκόφωνων χωρών, και την έννοια του Ισλαμισμού, και την έννοια της Οθωμανικής παράδοσης. Κατά την άποψή μου, και τα 3, ενώ έχουν εσωτερικές αντιφάσεις, προσπαθεί να τα παντρέψει. Παρόλα αυτά, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει στο τέλος, διότι αυτή η υπέρμετρη φιλοδοξία, η οποία προφανώς έχει ενοχλήσει και το δυτικό κόσμο, αλλά και τις περιοχές, και τη Ρωσία θα την ενοχλήσει σιγά-σιγά. Δηλαδή, η έννοια του παντουρκισμού ενοχλεί τη Ρωσία, δεν την συμφέρει. Πιστεύω ότι στο βάθος του χρόνου θα βρει προβλήματα σε αυτή τη λογική. Ναι. Ναύαρχε, ρωτάγαμε τον κύριο Τζούμι σε ένα θερμό, σε μια επεισόδιο, σε μια προβοκάτσια, αν θα είμαστε μόνοι μας. Και μας είπε ότι τις πρώτες ώρες θα είμαστε μόνοι μας. Έχει δίκιο ο κύριο Τζούμι, και γι' αυτό μιλάω και για την έννοια της εκτεταμένης αποτροπής. Δηλαδή, έχω χωρίσει την αποτροπή σε 3 επίπεδα. Το ένα είναι η γενική αποτροπή, ότι αν γίνει ένας πόλεμος να μπορούμε να απαντήσουμε και να είμαστε
Αποτελεσματική. Ναι. Το δεύτερο είναι η αποτροπή που πρέπει να εκφράζουμε κάθε φορά τοπικά και χρονικά στο συγκεκριμένο μέρος που γίνεται το επεισόδιο. Είναι αυτό που λέω και στα μικρά γενναία, να μπορούμε να τα κερδίσουμε αυτά τα μικρά επεισόδια. Και το τρίτο είναι η εκτεταμένη αποτροπή που είναι οι συμμαχίες μας, η υποστήριξη, η οποία πάντα έρχεται καθυστερημένη, δηλαδή αφήνει ένα πεδίο η διεθνής κοινότητα, εάν δεν προλάβει να δράσει προληπτικά πριν με δηλώσεις ή με διπλωματικές ενέργειες, αφήνει ένα περιθώριο πριν και παρεμβαίνει με λίγη καθυστέρηση. Έχει δίκιο ο κ. Τζούμης. Και την ίδια ώρα έχουμε αυτή τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, την οποία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι. Νομίζω έχει αξία να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαβούσογλου γι' αυτό. Χαιρετίζουμε τη Συμφωνία Θαλάσσιας Οριοθέτησης. Αυτό το μοντέλο, που έχει παρόμοια παραδείγματα στον κόσμο, μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό προηγούμενο για την περιοχή και ιδιαίτερα για τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους. Πώς το σχολιάζετε αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι? Και να τονίσουμε και για την επίσκεψη από το Ισραήλ, έτσι, ότι πήγε στην Τουρκία, δεν ήρθε στην Ελλάδα. Αυτός προσπαθεί να υιοθετήσει ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή συνεργασίας. Όπως συμβαίνει με το Λίβανο και το Ισραήλ, αλλά έχει συμβεί και στο παρελθόν και με τη Μάλτα και την Ιταλία και σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπου υπάρχουν ζητήματα αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, να γίνεται μια εκμετάλλευση του ιδιωτικού τομέα και των συμπράξεων, προκειμένου να γίνουν εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα. Όμως εκεί έχουμε κρατικές οντότητες και κάνουν αυτή τη δουλειά. Εδώ έχουμε ένα κατεχόμενο τμήμα που προσπαθεί να του δώσει υπόσταση κράτους. Αυτό είναι κατά παράβαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, βασικά. Κύριε Τζούμη, και συνάντηση με τον κύριο Στόλτενμπεργκ, ο Ερντογάν, αν δεν κάνω λάθος, οπότε το γνωστό Στόλτενμπεργκ, αλλά δείχνει μία προσπάθεια της Τουρκίας. Λέει, ελάτε να τα βρούμε κι εμείς, γιατί είχαν δύο συγκρούσεις αυτές οι δύο χώρες που τα βρήκαν τώρα και έκαναν οριοθέτηση ΑΟΣ. Και τους πήρε πάνω από 10 χρόνια, τουλάχιστον. Κύριε Τζούμη, ναι. Σε αυτό που λέει ο Ναύαρχος, εδώ η Κυπριακή Δημοκρατία τι λέει? Ότι πρώτα να λυθεί το Κυπριακό και μετά να τα βρούμε όσο έχει να κάνει με τα οικόπεδα και τα κοιτάσματα που υπάρχουν, που μπορεί να υπάρχουν ή υπάρχουν στο νησί. Αυτό λέει. Ναι. Και πολύ σωστά το λέει, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το Κράν Μοντανά έχει εγκαταληφθεί η λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, ναι. Η οποία ούτε και αυτή βέβαια ικανοποιεί στο βαθμό που θα θέλαμε τον ελληνισμό. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη λύση είχαμε μέχρι το Κράν Μοντανά. Τώρα πλέον η Τουρκία μιλάει για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες. Δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό. Η Τουρκία, ο στόχος της είναι να υπάρχει, να έχει αυτό το παρεμβατικό δικαίωμα πάνω στο νησί μέσω της ασφάλειας εγγύησεων, την οποία ζητάει έναν αναχρονιστικό θεσμό. Και θέλει κάθε φορά να παρεμβαίνει και μας το έχει δείξει εξάλλου και στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο. Το Κυπριακό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και είναι ένα θέμα κλειδί, νομίζω, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αν δεν λυθεί το Κυπριακό, πολύ δύσκολα θα υπάρχει εξομάλυνση και για τις ελληνοτουρκικές διαφορές που υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τα αυτοβρύτετα, το οποίο ζητάνε οι Τούρκοι, και αυτό επικίνδυνο είναι. Θέλουν το βρύτετα, αλλά θέλουν με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Αυτό να πάρουμε, το πρόβλημα. Να πάρουμε ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς, κύριε Φενέκο, παρακαλούμε. Ναι, αυτή τη στιγμή το ζήτημα της Κύπρου κολλάει κυρίως στην έννοια της πολιτικής ισότητας. Διότι αν δούμε στην ιστορία όπου δημιουργήθηκαν συνομοσπονδίες, υπήρχαν δύο σώματα. Το ένα σώμα είναι η εκπροσώπηση των δύο κοινοτήτων με ίσο τρόπο και το δεύτερο σώμα ήταν η εκπροσώπηση με αναλογικό τρόπο με τον πληθυσμό. Αυτά τα δύο σώματα θα πρέπει να συμφωνούν. Στην περίπτωση της Κύπρου μιλάμε για μια πολιτική ισότητα η οποία δεν υπάρχει, γιατί ο πληθυσμός είναι διαφορετικοί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εγγενώς η έννοια της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα δημιουργεί μια παθογένεια που μπορεί να καταλήξουμε όπως ο Λίβανος. Μάλιστα.